ευχαριστήσω για την σημερινή μας συνάντηση. Είναι μια συνάντηση που την θεωρώ ότι μπαίνει σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Είναι μια συνάντηση εργασίας. Είναι μια συνάντηση συνεργασίας. Είναι μια συνάντηση που οφείλει να αναδείξει τον άλλο πολιτικό πολιτισμό που πλέον έχει με τον νέο θεσμό εμπεδωθεί στην Ελλάδα. Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο νέος καλλικρατικός θεσμός, τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε, ουσιαστικά αναδιαμόρφωσε και αναδιάταξε το μοντέλο διοίκησης της χώρας. Η αιρετή περιφέρεια ουσιαστικά καλείται να συγκροτήσει τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας, παίρνοντας αυτές τις αρμοδιότητες που ο καλλικρατικός νόμος της έχει δώσει και διεκδικώντας βέβαια και άλλες αρμοδιότητες που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά που ως προσδοκίες επάνω μας εναπόθεσαν οι Πελοποννήσιοι συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι αυτή την κρίσιμη περίοδο που η χώρα περνάει, μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσεως, πρωτόγνωρης κρίσης, θα πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε ο καθένας από την μεριά του τη δική του ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών. Γιατί όλοι εμείς ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, όπως είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είναι η Πελοπόννησος, που κατά καιρούς ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών. Η ιστορική διαδρομή αυτής της χώρας είναι απόλυτα συνταυτισμένη με τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες, αλλά και με το πνεύμα θυσίας που είχαν πάντοτε οι Πελοποννήσιοι. Σε αυτούς λοιπόν τους δύσκολους καιρούς καλούμαστε να ανταποκριθούμε, κάνοντας ο καθένας ένα τολμηρό βήμα προς το εμπρός, κάνοντας όλοι μαζί το σημαντικότερο βήμα, να αναδείξουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου ως την περιφέρεια που θα λειτουργήσει πιλωτικά για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Η σημερινή μας συνάντηση, που όπως είπα προηγούμενα είναι συνάντηση εργασίας, είναι η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο των συναντήσεων που από εδώ και πέρα θα κάνουμε, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτό το επίπεδο ευθύνης που μας εναπόθεσε η πολιτεία.